Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από εικόνες σκληρές, οι οποίες κάνουν το γύρο του κόσμου από χθες το βράδυ. Μία μητέρα, όπως θέλει να αποκαλεί τον εαυτό της κατά την ταπεινή μου άποψη, έχει πάει σε εργαστήριο τατουάζ ένα τρίχρονο παιδί, το οποίο κρατάνε τρεις, για να του κάνει το σχέδιο που η ίδια είχε επιλέξει νωρίτερα. Να πούμε ότι τους ήχους, γιατί είναι ουρλιαχτά του μωρού, εμείς έχουμε επιλέξει, ακριβώς, είναι τραγικό. Είναι ισπανόφωνα ακούγονται, άλλοι λένε ότι είναι από το Πουέρτο Ρίκο, άλλοι από την Κούβα, δεν έχει διευκρινιστεί. Εντάξει, είναι ντροπή όμως ένα μωρό παιδάκι και το ακριβώς. Παιδάκι κλαίει. Πάρτε το πλάνο σας παρακαλώ, πολύ δεν θέλω να το βλέπω, πάρτε το πλάνο σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Ναι. Δεν το είχα δει και ζητώ συγγνώμη από τους θεατές γιατί εγώ έδωσα άδεια να παίξω θέμα. Δεν το είχα δει και δεν είχα καταλάβει τόσο σκληρό. Πάντως το θέμα κάνει. Ότι δεν είναι, δεν όχι, όχι, είναι πραγματικότητα, θέμα. Γιώργο. Με το ζόρι το έχει πάει σε εργαστήριο τατουάζ. Κάνει το γύρο του κόσμου. Λένε οι πληροφορίες διότι δεν αναφέρεται πουθενά το όνομά της και πραγματικά είναι φοβερό το ότι κάποιος έχει μαγνητοσκοπήσει αυτό το πράγμα και το έχει ανεβάσει στο YouTube. Το και κάνει το γύρο του κόσμου. Βεβαίως δεν βάλαμε ήχο καθόλου. Αυτός τρεις άνθρωποι. Σε ποια χώρα είναι, ξέρουμε. Είναι ή στην Κούβα ή στο Πουέρτο Ρίκο. Δεν διευκρινίζεται. Δεν έχουν ψάξει, δεν τους έχουν ψάξει. Στο YouTube, ξέρετε ότι στο Ιντερνετ μπορεί να ανεβάσει ο καθένας το οτιδήποτε. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστεί, δεν υπάρχουν στοιχεία και αυτό ακριβώς αναφέρεται σε όλα τα τηλεγραφήματα που κάνουν το γύρο του κόσμου από χθες το βράδυ, από χθες πολύ αργά το βράδυ, 11.30 ώρα, που άρχισε να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτή η συγκλονιστική εικόνα. Βεβαίως. Βεβαίως, την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Βεβαίως. Φτάνει όμως να ξέρουν σε ποια χώρα είναι, γιατί είδατε ότι είναι ένα πλάνο που δεν μπορεί να ξέρει κανείς πού ακριβώς είναι. Μα πόσο διεστραμμένο μυαλό μπορεί να έχει αυτή η μάνα που πήρε το παιδί της τώρα, και δηλαδή. Καλά, απαράδεκτοι γονείς υπάρχουν. Γιατί ο γονιός δεν είναι για να χαίρεται το παιδί, είναι υποχρεωμένος μέχρι μιας ηλικίας να φέρνει ένα νέο άνθρωπο στη ζωή, να το βγάλει. Αυτό είναι ο γονιός. Και γι' αυτό γίνονται γονείς κάποιοι. Δηλαδή αποκτούν αναλαμβάνουν μια ευθύνη να μεγαλώσουν ένα άνθρωπο που μπαίνει στην κοινωνία. Αν είσαι ανίκανος, μην κάνεις το παιδί, βρε ηλίθεια, ας πούμε. Είναι δυνατόν. Και θα πρέπει να το πάρουν το παιδί από τέτοιους γονείς. Προφανώς θα το πάρουν, αλλά ελπίζω να είναι σε μια προηγμένη χώρα που να υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες που να δουν και να πάρουν το παιδί. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Στο παιδάκι ούρλιαζε δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, πρέπει να γίνει καταγγελία για να το πάρουν. Αυτή ανήκανε γυναίκα, ας πούμε. Έτσι ακριβώς.